Και δίνουμε σκητάλη στον Νίκο Παπα-Νικολάου, τον συνεργάτη, κλινικό ψυχολόγο της εκπομπής μας, ο οποίος σήμερα στο φινάλε του τετάρτου μέρους θα μας παρουσιάσει ποιο θέμα. Το ψέμα. Νομίζω αύριο 1 Απριλιά, ούτως ή άλλως όλα αυτά που ζούμε, όλοι θα περιμέναμε να ήταν ψέματα. Αύριο πρέπει να το παρουσιάσουμε. Δυστυχώς δεν είναι ψέματα, αύριο πρέπει να το παρουσιάσουμε. Σήμερα, ωστόσο, το λέμε προκαταβολικά. Προκαταβολικά, να μπαίνουμε στο κλίμα. Ξέρεις, το ψέμα το οποίο. Εντάξει, είναι το κύριο μέλημα το οποίο μας οδηγεί γενικότερα στην τεχνική της παραπλάνησης, είναι να μπορέσουμε να τονώσουμε την αυτοπεποίθησή μας, την αυτοεκτίμησή μας, την εικόνα μας, το εγώ μας, κυρίως οι άντρες. Πάμε ωστόσο στους πίνακες, τους οποίους έχουμε ετοιμάσει. Κάποιες αλήθειες λοιπόν για τα ψέματα. Πρώτον, λέμε κατά μέσο όρο 30 έως 40 λευκά ψέματα ημερησίως και ένα σοβαρό συμπληρώνω. Δηλαδή, λέμε αρκετά ψέματα ημερησίως, λευκά ψέματα αθώα, μικρά ψεματάκια, για παράδειγμα σου πάει αυτό το οποίο φοράς, για παράδειγμα είσαι καλύτερα παρά ποτέ σήμερα κτλ. Το 84% πιστεύει ότι υπάρχει αποδεκτό ψέμα. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέσα μας το έχουμε απενοχοποιήσει γενικότερα συμπεριφορά το ψέμα. Το 94% πιστεύει ότι οι πολιτικοί ψεύδονται. Το πιστεύουν στην Ελλάδα και σε μία εβδομάδα εξαπατούμε περίπου το 30% των συνομιλητών μας. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό από εκεί πέρα. Πάμε στο δεύτερο πίνακα, στο γιατί λέμε ψέματα. Είναι για να μην φέρουμε κάποιον σε δύσκολη θέση. Το πρώτο. Το δεύτερο είναι για να σώσουμε το εγώ μας. Κυρίως οι άντρες για να ανεβάσουν το εγώ τους, για να ανεβάσουν την αυτοπεποίθησή τους. Για επιβίωση στις δυσκολίες είναι το τρίτο. Γιατί το έχουμε σαν τρόπο ζωής, και εδώ μιλάμε για τους παθολογικούς ψεύτες, τους οποίους θα δούμε αργότερα. Για να γίνουμε αρεστοί. Για να γίνουμε αρεστοί. Από εκεί και πέρα, πηγαίνουμε λοιπόν στον τρίτο πίνακα. Τα χαρακτηριστικά τώρα του παθολογικού ψεύτη που λέγαμε προηγουμένως. Το ότι δεν έχει συγκεκριμένο κίνητρο ή όφελος για να κάνει ό,τι κάνει, για να πει ψέματα δηλαδή. Ότι αδιαφορεί για τις συνέπειες, από εκεί πέρα έχει μια μεγαλύτερη συχνότητα και μεγαλύτερη χρονιότητα γενικότερα στα ψέματα, δηλαδή μιλάει πιο πολύ και λέει πιο πολλά ψέματα. Τρίτον, πάσχει πιθανά από διαταραχή ελέγχου των παρορμήσεων, δηλαδή κλεπτομανία, τζόγο, υπερβολική έκθεση στο διαδίκτυο κτλ. Κτλ. Έντονα ναρκισσιστής, ένα υπερφύαλο εγώ, ειδικά για τους άντρες που λέγαμε προηγουμένως, ένας άνθρωπος ο οποίος ταΐζει το εγώ με τα ψέματα αυτά τα οποία λέει. Πιθανά χρήση ουσιών, ας μην ξεχνάμε ότι η χρήση των ουσιών συνδέεται με δύο πράγματα, ψέμα και ασυνέπεια, είναι τα δύο χαρακτηριστικά της χρήσης των ουσιών, και αντιδρά υπερβολικά όταν ανακαλύπτεται, θυμώνει δηλαδή ή εξοργίζεται από εκεί και πέρα. Ξέρεις, τι συμβαίνει, ή αν θα μπορούσαμε να περιγράψουμε στο τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν λέμε ψέματα, είναι ότι ενεργοποιείται ο μετοπιαίος λοβός, δηλαδή ο νοβός ο οποίος ασχολείται με το συνειδητό της διαδικασίας. Το μετεχνιακό σύστημα, ο βαθύς εγκέφαλος, ο συναισθηματικός εγκέφαλος, ο οποίος ουσιαστικά αγχώνεται, γιατί όταν λέμε ψέματα σχεδόν πάντα αγχωνόμαστε, εκτός από τον παθολογικό ψεύτη που λέγαμε προηγουμένως, και ο κοταφικός λοβός, ο οποίος με κάποιο τρόπο ανασύρει από το παρελθόν κάποιες μνήμες, ούτως ώστε να μπορέσει να καταλάβει το κατά πόσον αυτό που λέμε είναι αληθοφανές ή όχι. Σίγουρα είναι το ότι λειτουργούν περισσότερα κομμάτια του εγκεφάλου μας το ψέμα σε σχέση με την αλήθεια. Φαίνεται μάλιστα ότι οι παθολογικοί ψεύτες που λέγαμε προηγουμένως έχουν περίπου 26% περισσότερο λευκή ουσία στο μετοπιαίο λοβό. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι μάλλον ενεργοποιείται καλύτερο ο μετοπιαίος λοβός στους παθολογικούς ψεύτες που λέγαμε προηγουμένως. Πάμε να μιλήσουμε για το δεκάλογο του ψεύτη. Πρώτον, δεν έχει βλεμματική επαφή. Δεν κοιτάζει, δεν μπορεί να έχει βλεμματική επαφή. Προσθέτει πολλά λόγια, λέει πολλά, ούτως ώστε να μπορέσει να δικαιολογήσει αυτή τη συμπεριφορά. Γελάει νευρικά, παραπλανητικά, ούτως ώστε να μπορέσει να καλύψει γενικότερα τη δυσάρεστη ατμόσφαιρα η οποία έχει δημιουργηθεί. Ξέρεις, στο πραγματικό γέλιο φαίνεται και η οδοντοστοιχεία. Ο ψεύτης ουσιαστικά δεν γελάει πραγματικά. Δηλώνει άσχετος με όλη την κατάσταση, αλλάζει τη συζήτηση όταν πάει τουλάχιστον για να αποκαλυφθεί. Επικαλείται στη φιλία σας. Επόμενο. Μισοκλίνει τα μάτια, ίσως πιθανά γιατί έχουμε διάταση στις κόρες του οφθαλμού. Γέρνει το κεφάλι, δεν έχει βλεμματική επαφή με αυτό που λέγαμε, ίσως δεν κοιτάζει κατευθείαν τον άλλον στα μάτια, αλλά τον κοιτάζει ίσως δεξιά-αριστερά ή ακόμα και προς τα κάτω. Αργεί να απαντήσει, δεδομένου του ότι επεξεργάζεται τις πληροφορίες αυτές του ψέματος. Συνήθως ο κανονικός ψεύτης, βεβαίως, ο παθολογικός, το έχει κάνει αυτό αυτοματοποιημένα από ένα σημείο και μετά. Δεν δίνει ικανοποιητικές εξηγήσεις, αίσθηση του ότι κάτι κρύβει, μια διάχυτη αίσθηση, ναι. Και επίσης έχει μια ασταθή χρειά και τόνο φωνής γενικότερα. Ξέρεις, πάμε στον επόμενο πίνακα. Σε έναν κόσμο χωρίς ψέμα, τι θα υπήρχε? Πρώτον, δεν θα υπήρχε η Βασίλη, το πρώτο και βασικό. Δεύτερον, θα είχαμε πολλές οικογενειακές σειράξεις. Σκέψου όλες αυτές τις πολλές οικογενειακές σειράξεις. Χωρίς τα μικροψέματα. Χωρίς τα μικροψέματα. Οι ερωτικές σχέσεις, οι οποίες θα ήταν πιο δύσκολες. Ναι. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα είχαμε 2-3 φίλους, ακόμα λιγότερα like προσθέτω. Και δεν θα είχαμε διαφημίσεις. Δεν θα είχαμε διαφημίσεις, το εθνικό μας αντικαταθλιπτικό. Τότε καλά κάνουμε που πάρει το ψέμα. Σαφέστατα, καλά κάναμε. Δεν θα υπήρχαν το σ' αγαπώ χάρηκα.
η νομική ίσως γενικότερα σαν επιστήμη δεν θα υπήρχε και οι πολιτικοί δεν θα μιλούσαν για ανασύσταση του κράτους, σκίσιμο μνημόνιων ή για το ότι λεφτά υπάρχουν, πράγμα το οποίο το έχουμε δει πολλά και στο παρελθόν από όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Ερώτηση προς τον παρουσιαστή. Ποιος λέει περισσότερα ψέματα, οι άντρες ή οι γυναίκες, πιστεύεις? Η ερώτηση που νομίζω ότι αφορά γενικότερα όλους τους. Τώρα θα φανώ υποκειμενικός ίσως. Ναι. Νομίζω το κάθε φίλο υπερασπίζεται τα δικά του πάντα. Εννοείται. Οπότε τώρα τι να πω. Εγώ θα πω ότι λένε περισσότερα ψέματα οι άνδρες. Μάλλον φαίνεται ισοπαλία ωστόσο. Ισοπαλία. Μάλλον μεταξύ ανδρών και γυναικών υπάρχει ισοπαλία. Φαίνεται διαφορετικά ως προς το είδος στα ψέματα που λένε οι άνδρες και οι γυναίκες. Δηλαδή, οι γυναίκες λένε ψέματα γιατί? Για να κάνουν τον άλλον να νιώσει καλύτερα, για να μπορέσουν πιθανά να τραβήξουν ένα δευτερογενές όφελος από τα ψέματα που λένε. Το θέμα, Νίκο, είναι ποιος δικαιολογεί το ψέμα πιο εύκολα. Όχι ποιος αυτό το... λέω, αυτό ακριβώς λέω, ότι οι γυναίκες μάλλον δικαιολογούν ίσως περισσότερο και καλύτερα το ψέμα. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε, σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα, μάλλον οι άνδρες φαίνεται ότι λένε ψέματα για να τονώσουν το εγώ τους ή την αυτοπεποίθησή τους. Άρα λοιπόν, μάλλον φαίνεται διαφορετικό ο λόγος για τον οποίο λένε ψέματα οι μεν σε σχέση με τους δε. Και όπως είπες πολύ σωστά, οι γυναίκες μάλλον φαίνεται ότι λένε περισσότερα. Δικαιολογούν καλύτερα το ψέμα σε σχέση με τους άνδρες. Μάλιστα. Λοιπόν. Τι να πω, τι μας ετοιμάζει την επόμενη? Έχεις κάτι άλλο? Ολοκληρώσαμε. Όχι, απλώς ολοκληρώσαμε. Έχω την αίσθηση βεβαίως από εκεί το ότι αν μιλούσαμε για το πότε αρχίζουν τα ψέματα στην παιδική μας ηλικία, ξέρεις, είναι εντυπωσιακό. Αρχίζουν ήδη από τα 3 μας περίπου χρόνια. Στα 5 δε χρόνια, πάντα σύμφωνα με έρευνες, φαίνεται ότι τα παιδιά μπορούν και αναγνωρίζουν το πότε κάποιος άλλος λέει ψέματα. Βεβαίως όλο αυτό με κάποιο τρόπο καλλιεργείται από τους γονείς, ακόμα και με τα αθώα, τα απλά αυτά ψέματα τα οποία λέγαμε προηγουμένως. Σου στείλω όταν θα έρθει η θεία, πες της πόσο πολύ σου έλειψε τώρα, για παράδειγμα. Απλό, αθώο, μικρό ψέμα, το οποίο ωστόσο σε ένα σημείο δεν κάνει τίποτα άλλο παρά τροφοδοτεί παρόμοιες συμπεριφορές. Το παθολογικό ψέμα πού οφείλεται? Το παθολογικό ψέμα οφείλεται σε ένα αδύναμο εγώ πολλές φορές, όπως λέγαμε προηγουμένως, σε έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να τονώσει το εγώ του μέσα από παθολογικό ψέμα. Ή πολύ απλά σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μπλέξει σε συμπεριφορές σαν και αυτές που λέγαμε προηγουμένως, χρήση ουσιών, ή ακόμα έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να βάλει φρένο στις διάφορες ενορμήσεις του, όπως λέγαμε προηγουμένως. Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, τι μας ετοιμάζεις την επόμενη εβδομάδα? Έχεις καταλήξει? Δεν έχω καταλήξει. Νομίζω ότι είμαστε ανοιχτοί σε αυτά που θα μας προτείνουν. Ακριβώς. Και να έχεις, βέβαια, δεν θα το ανακοινώναμε σήμερα. Βέβαια. Παραμονές γίνονται αυτά. Παραμονές γίνονται αυτά. Λοιπόν.